Έχουμε επιστρέψει, φίλες και φίλοι, εδώ με τον προπονητή του ΑΠΟΠ, τον coach Χάτι Ελχάτ, ο οποίος θα μας πει πώς του φάνηκε αυτό το πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι μετά από δύσκολες συνθήκες και για τις δύο ομάδες στην προετοιμασία. 96 πόντους για την ομάδα του ΑΠΟΠ. Πολύ καλή εμφάνιση τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στην αρκετή δική μου για την εμφάνιση που έκαναν. Σίγουρα ήταν ένα επιθετικό παιχνίδι όπως φαίνεται και το σκορ, άρα αυτό που αγαπούν οι θεατές, να βλέπουν το σκορ να μπαίνει. Πιστεύω ότι στην αρχή του αγώνα των πρώτων ημιχρονών βγήκαμε λίγο τυχεροί επειδή η ΑΕΛ ήταν πολύ άστοχη στο τρίποντο, είχε μόνο σκοράρει μόνο έναν τρίποντο και αυτό μας έδωσε όθηση. Και από τη στιγμή που πήραμε το προβάδισμα, πιστεύω οι παίχτες μου έκαναν σωστή διαχείριση του σκορ. Πιστεύω νομίζω έφτασαν και μέχρι 6 πόντους η ΑΕΛ. Αντιδράσαν οι παίχτες μου και τους δίνω μια συγχαρητήρια για αυτήν την εμφάνιση. Πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να διαχειριστεί ένα τόσο μικρό ρόστερ, οι τρεις Αμερικανοί και των δύο ομάδων. Δεν βγήκαν καθόλου, 40 λεπτά λοιπόν, μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο για τους αθλητές να προετοιμαστούν για να έρθουν σε ένα παιχνίδι μετά από δύο εβδομάδες με COVID, τραυματισμούς και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτές τις δύσκολες μέρες για τον αθλητισμό. Εντάξει, αυτό σίγουρα συνεπάγεται ότι και η αντίπαλη ομάδα το ίδιο πράγμα έχει, άρα είναι σαν να έχουμε τα ίδια στοιχεία. Τώρα όσον αφορά τη δική μου ομάδα, εγώ πιστεύω θα είχαμε ένα περισσότερο rotation αν είχαμε και τους δύο τραυματίες, τον Άθων, τον Δημητρίου, τον αρχηγό της ομάδας και τον Πορφυρίδη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαχείριση και ένας από τους λόγους που οι άμυνες είναι πιο χαλαρές είναι ότι και οι Αμερικάνοι που παίζουν 40 λεπτά το γνωρίζουν και θέλουν να δώσουν έτσι λίγη χαλαρότητα παραπάνω στην άμυνα. Κόβιτς, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και θα τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.